Μένουμε στο θέμα και πάμε στην αίθουσα ειδήσεων και στο Φίβο Κλαβιανό για το σχόλιο του. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Σίγουρα καλή εβδομάδα για τους εμπόρους. Απ' την άλλη πλευρά, με κομμένη την ανάσα, λοιμοξιολόγοι και επιδημιολόγοι. Ναι, έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Υπάρχει ένα πραγματικό σενάριο στη χώρα μας να μην πέσουμε σε τρίτο κύμα. Δίνουμε έναν αγώνα δρόμου. Το εμβολιασμός με τον ερχομό του τρίτου κύματος που υπάρχει σε όλη τη Βόρεια και Δυτική Ευρώπη, με τις μεταλλάξεις, και είναι πολύ πιθανόν να το κερδίσουμε. Και μάλιστα, ενώ πριν από δύο εβδομάδες, και εγώ ο ίδιος το έλεγα, και όλοι οι λοιμοξιολόγοι, οι ειδικοί από αυτούς ακούγαμε και τα λέγαμε κι εμείς, έλεγαν ότι είναι μικρή η πιθανότητα να το κάνουμε, να το αποφύγουμε. Τώρα τα πράγματα πάνε καλά. Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε καλά το άνοιγμα σταδιακά και να μην φτάνουμε στα καλά καθούμενα να κουβεντιάζουμε για το πώς θα γίνει να πάει ο κόσμος στα χιονοδρομικά. Ας δώσει στους ανθρώπους αυτούς επιχειρηματίες, δεν πρέπει να είναι και άπειροι σε όλη την Ελλάδα, 20 είναι σε όλη τη χώρα, η κυβέρνηση μια αποζημίωση και ας κουβεντιάσουμε ψύχρεμα πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Πότε θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση του πρώτου ανοίγματος των του λιανεμπορίου και των σχολείων, να πάμε μετά στα γυμνάσια και τα λύκεια, να δούμε τι θα γίνει με την εστίαση, να δούμε και μετακινήσεις, αλλά όχι να λέμε ότι πρέπει γρήγορα να απολαύουμε το χιόνι, λες και εδώ πέρα υπάρχουν και δεν υπάρχουν επιχειρηματίες που είναι σχεδόν ένα χρόνο κλειστοί και καταστρέφονται, ή λες και έχουν αυτοί που κάνουν σκι περισσότερα δικαιώματα από τους κυνηγούς, τους ψαράδες, τους ορειβάτες, δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους. Είναι λίγο εκτός της σοβαρότητας της κατάστασης αυτή η κουβέντα. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση, όσο γρήγορα και να την ανοίξει την οικονομία, και τώρα να την άνοιγε όλη, δεν μπορεί να αποφύγει ότι ήδη, αν δεν υπάρξουν σημαντικές ενισχύσεις επιχειρήσεων, θα κλείσουν. Ακόμα και τώρα να ανοίξει η οικονομία, που ξέρουμε ότι η οικονομία δεν θα ανοίξει έτσι απότομα, ή ακόμα και αν ανοίξει, ο τουρισμός που θα αποδεχτούμε το καλοκαίρι δεν θα είναι αυτός που είχε έρθει το 2019 στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται λοιπόν να γλιτώσει την πραγματικότητα κυβέρνηση, που είναι να ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Τσίπρας έκανε σήμερα και σε συγκεκριμένες προτάσεις. Στην κυβέρνηση αποφεύγουν να κουβεντιάζουν αυτά τα θέματα ακόμα. Δεν είναι καθόλου καλό, γιατί από τους ανθρώπους της αγοράς, από τους μικρομεσαίους ιδίως, έρχονται δραματικοί τόνοι. Φτάνουν στα αυτιά μας δραματικές εκκλήσεις βοηθείας. Και δεν νομίζω ότι είναι κάποια υπερβολή. Έχουν μετρήσει ότι πολλοί από τους επιχειρηματίες δεν μπορούν να ξανανοίξουν επιχείρησή τους και θα μπουν μόνιμα λουκέτα. Έχουν δημιουργηθεί πολύ μεγάλα χρέη μέσα στην πανδημία. Και για να έχουμε και τη συνολική εικόνα της ημέρας... Και αυτό για αρχίσει να φαίνεται, Φίβο, έτσι. Υπάρχουν κεντρικοί δρόμοι, οι οποίοι πριν καν οριστεί ότι ανοίγουν τα καταστήματα, γέμισαν πολλά εμπορικά ακίνητα με ενοικιάζεται και διατίθεται, με ταμπέλες. Βεβαίως, σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Βεβαίως. Αυτές τουλάχιστον βλέπουμε εμείς που μένουμε εδώ. Και στο κέντρο... Και στα προάστια, ας πούμε, η λεωφόρος Βουλιαγμένης, εγώ την διασχίζω σχετικά συχνά, μου κάνει εντύπωση. Μου θυμίζει χρονιές πολύ παλιότερες, πριν από 10 χρόνια, στο πικ της κρίσης. Όλα αυτά λοιπόν είναι μπροστά μας και δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το νόημα της επιλογής του Πρωθυπουργού να εμφανιστεί, λες και εγώ δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, για μία ακόμα φορά μπροστά στους πολίτες γυμνόστιθος. Ειλικρινά, με ξεπερνά, φοβάμαι ότι έχουμε έναν άνθρωπο που είναι ο ηγέτης μας, ο οποίος δεν κατανοεί το βάρος της ευθύνης της οποίας σηκώνει. Το ίδιο πράγμα θα έλεγα και σε ένα ξαδερφάκι μου 16 χρονών που ανεβάζει υπερβολικά πράγματα στο Facebook, πόσο μάλλον σε έναν πρωθυπουργό που διαχειρίζεται τις τύχες μιας χώρας σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, εκτός αν ο κύριος Μητσοτάκης το κάνει αυτό επίτηδες, αν το κάνει με κάποια επικοινωνιακή σκοπιμότητα. Τότε τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Φίβο Κλαβιανέ, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια.